Τέλειωσα τα ψέματα, Τζενάκη. Έχω σώσει μισή Αθήνα. Αν δεν με φάνε αυτή, δεν έχω να πληρώσω το νίκη. Ποιο σου φταίει? Το κεφάλι σου φταίει. Δεν είπα ότι μου φταίει κανείς. Και εγώ τι θα απογίνω? Το σημάδι του έρωτα, η αγαπημένη δραματική αισθηματική σειρά του Μέγκα, προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1998-1999 και άφησε τη δική της ιστορία μέσα από ένα ερωτικό τρίγωνο γεμάτο περιπέτειες και πάθος. Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Τζένι Μπότσι και Στράτος Τζόρτζογλου, μοιράζονται αναμνήσεις από τα γυρίσματα. Ένα σου λέω, μην αλλάξεις. Από τη συνεργασία μου με την Τζένι Μπότση και τη Βάνα Μπάρμπα θυμάμαι στιγμές πραγματικής καλής φιλίας. Πηγαίναμε στο γύρισμα, εγώ βοηθούσα την Τζένι γιατί είχαμε και πολλές ερωτικές σκηνές να μην νιώθει μοναξιά, να μην νιώθει ότι τα βλέμματα των αντρών την κοιτάνε. Δεν είχε καμία σχέση με το ρόλο που έπαιζε, το Τζενάκι, που ήταν έτσι λαϊκιά και τραγουδίστρια, ήταν ένα πολύ καλλιεργημένο πλάσμα. Για τη Βάνα δεν έχω να πω πολλά, γιατί κουμπάρα μου έγινε. Πώς θα πάτε οι δυο σας? Εντάξει. Όχι ότι τα βρίσκουμε κιόλας, αλλά δεν έχω και κανένα άλλο να κάνω παρέα. Επειδή εμένα ήταν η πρώτη μου δουλειά και πόσο χειρότερο ήταν το ότι είχα και γυμνές σκηνές, θυμάμαι πάρα πολύ τον Στράτο, τον Τζόρτζογλου, να είναι πάρα πολύ προστατευτικός απέναντί μου, να με προσέχει, να με... Με φοβερή φροντίδα μου φερότανε. Με τη Βάνα Μπάρμπα, όχι μόνο δεν τζακωθήκαμε ποτέ εκείνη την εποχή, αλλά κατά κάποιο τρόπο ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Η Βάνα Μπάρμπα είναι αντράκι, η οποία μου μιλούσε πολύ, δηλαδή... Καμιά φορά όταν δυσκολευόμουν σε κάτι, μου λέγε, έλα ρε, μη φοβάσαι, ξέρεις, δώσ' του. Και έχει ένα χαμόγελο και μια θετικότητα και αυθεντικότητα ψυχής, η οποία είναι μεταδοτική. Στη σειρά έκανα μια λαϊκή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω γιατί διαλέξανε εμένα, να τα λέμε αυτά, δηλαδή, από πού και ως πού. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία όταν με ντύσανε, με φτιάξανε, με στολίσανε και βγήκα να τραγουδήσω το πρώτο μου τσιφτετέλη. Αλλά ήταν καταπληκτική εμπειρία. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να γυρίσω τις ερωτικές και τις σκηνές και τις γυμνές σκηνές μου. Ήταν εφιάλτης. Από την προηγούμενη μέρα χτυπάγε η καρδιά μου, δεν ήθελα καθόλου. Όταν είπα την περιβόητη ατάκα «Τι έγινε Κωστάκης ο Γουστάρη Χωριάτης», δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Τι έγινε, Κωστάκη? Έκανες μαγιά στην ύφη σου? Την έβαλες στο μάτι? Σε γουστάρι χωριάτισα. Η ατάκα Κωστάκη σε γουστάρι χωριάτισα, που έγινε και viral εξαιτίας της προφοράς της Τζένις Μπότση. Ναι, με γουστάρι Τζενάκη η χωριάτισα και ευτυχώς είναι, εκτός από πολύ ερωτική, είναι και αγνή ψυχή. Δώσε μου λιγάκι ουρανό. Πάρε με μαζί στο πέταγμα σου. Το τραγούδι της σειράς το είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος και ακόμα ηχεί στα αυτιά μου. Κάποτε γυρίζαμε στη Θήβα πάνω στο βουνό και έκανε πάρα πολύ κρύο, χιόνια. Κρύωνα βέβαια πάρα πολύ. Και ενώ ήταν το πλάνο κανονικά, εγώ από το πολύ τρέμουλο έβγαζα και άχνα και μου δίνανε να φάω παγάκια για να μην αχνίζει το στόμα μου. Πάγωσε και το μυαλό μου, νομίζω. Και όπως στεκόμουν, είχα φέρει τα χέρια μου εδώ και έγερνα και έβγαινα από το πλάνο. Άλλη στιγμή είναι όταν έφυγε ο Στράτος μέσα στο ποτάμι και τον πήρε το ποτάμι. Άλλη στιγμή είναι όταν μου έχωσε ένα χαστούκι και ξέρετε, έφυγε το κεφάλι από τη μία, τα μαλλιά από την άλλη. Την επόμενη μέρα ήμουν πρισμένη τόσο. Είχαμε περάσει ωραία. Πολλές φορές έχω ακούσει φράσεις μέσα από αυτή τη σειρά, το σημάδι του έρωτα. Και κατά κάποιο τρόπο σε όλους άρεσε αυτή η αλήτικη αριστοκρατία την οποία εγώ κουβαλούσα ως ρόλος ή ως άνθρωπος. Και κατά κάποιο τρόπο είναι μια σειρά που άφησε σημάδι. Οι αγαπημένες μου σκηνές στο σημάδι του έρωτα ήταν όταν χόρευα, τσιφτετέλη.
χρειαζόμασταν 11 μέρες τότε για ένα επεισόδιο, γιατί πραγματικά ασχολιόντουσαν πολύ με το αποτέλεσμα. Θυμάμαι μια βόλτα εγώ χέρι-χέρι με τη Βάνα και καλά αποφυλακίζεται ο Κωστάκης και εκείνη με περιμένει έξω από τη φυλακή. Και είχαμε και οι δύο ένα βλέμμα και τώρα θα μπούμε στη διαδικασία να ζήσουμε γαλήνια με αυτούς τους χαρακτήρες, τους παθιασμένους που έχουμε. Θυμάμαι την τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Νομίζω ότι δεν θα την ξεχάσω, οπότε δεν θα ξεχάσω και την πρώτη μέρα των γυρισμάτων στο Σημάδι του Έρωτα. Γιατί στην τελευταία μέρα αποχαιρετούσα έναν πολύ σημαντικό ρόλο που με είχε κάνει γνωστή στον κόσμο. Όταν με έβλεπε ο κόσμος στο δρόμο, αφού είχε ξεκινήσει η σειρά, νομίζαν ότι είμαι μάλλον η αδελφή μου, κάποια που να συγγένεια να έχουμε, γιατί σου λέει αυτή, αποκλείεται αυτό το κοριτσάκι με τις φόρμες, να είναι αυτή η γυναικάρα που βλέπουμε με τα μίνι και τα ντεκολτέ. Τους απογοήτευα.